Δεύτερη μέρα επίσκεψη εργασία των ειδικευόμενων ιατρών του νοσοκομείου Δράμας, οι οποίοι απέχουν από την εργασία του ζητώντα την άμεση καταβολή των εφημεριών του που εκκρεμούν εδώ και 5 μήνε, καθώ και την πρόσληψη προσωπικού στο νοσοκομείο τη Δράμας. Το γεγονό αυτό καταγράφεται ήδη και από του ασθενεί που προσέρχονται, οι οποίοι υποστηρίζουν από τη μία ότι έχουν δίκιο οι ειδικευόμενοι γιατροί και από την άλλη πω σε αυτέ τι κρίσιμε στιγμέ που περνάει η χώρα πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Εμένα προσωπικά δεν με έχει δυσκολέψει, γιατί το ήρθα για 5 λεπτά και θα φύγω. Δεν ξέρω. Δεν με έχει δυσκολέψει εμένα, όχι. Αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να δυσκολευτεί ο κόσμος? Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει. Αλλά τι να κάνουμε, αφού θα μας κάνουν, δηλαδή, ένα... Έχουν να πληρωθούν 5 μήνες της εφημερίας. Περνάμε δύσκολα όλοι μας, όλοι μας. Και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι. Εγώ καθόλου. Ήρθα για αλλαγή, με το αλλάξαν και φεύγω, εντάξει. Γιατί ο κράτος δεν τους πληρώνει. Και στο ιατρείο και στον... Δεν πρέπει να μην πληρώνουν, γιατί εδώ έρχεται κόσμο που να είναι. Εγώ έχω 3 ώρες εδώ περιμένω, με λένε έλα την άλλη εβδομάδα. Επειδή είδαμε άρρωστο, μπορώ να περιμένω μέχρι την άλλη εβδομάδα. Όμως εδώ πρέπει να μπει ο κράτος να κάνει κάτι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τους αφήσει έτσι. Mm-hmm. Παράλληλα, λένε ότι δεν είναι μόνο ότι δεν πληρώνονται, χρειάζεται και προσωπικό στο νοσοκομείο. Άρα το ζείτε αυτό, το βιώνετε έτσι σήμερα? Βέβαια, βέβαια. Μόνο, όχι μόνο, εγώ, όλο ο κόσμος. Ταλαιπωρείται. Έχω 3 μέρες έρχομαι εδώ να κάνω εξετάσεις, τίποτα. Γιατί δεν έχει ιατρούλα.